Τι έβαλε, Δημήτρη Γιανακόπουλο να παίζει. Ε? Δημήτρη Γιανακόπουλο έβαλε να παίζει. Ε, ναι, λίγο. Αν κερδίσει είναι πέμπτο, 9,5 όλα διπλά θα τα παίξουν. Πού είναι. Ναι. Τώρα θα παίξω, θα επενδύσω, ναι. Όλα διπλά. Όλα. Όλα διπλά, ναι. Φαίνεται, ναι, φίλε, ποιο πάνε να ακούσει τώρα. Δεν του βλέπει ο Μπλάντοβιτ αυτού. Ακριβώ. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην βλέπει κανέναν. Εντάξει, δε φίλε, τι να πει. Καντάβιλινι. Τι είναι, εγώ που είμαι, ρε φίλε. Το λες και το ξαναλες. Ο πιο εύκολος άνθρωπος να βρει στην πόλη είμαι. Ο πιο εύκολος. Άρα μιλάς. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρεις με το γραφείο μου. Σιγάρε. Δεν ξέρεις που είναι. Το γραφείο σου. Δεν ξέρεις, δεν έπεσε να θείς. Τι. Το μεγάλο γραφείο μου, το μεγάλο δημοσιογράφου. Ακριβώς έτσι. Ε. Δεν έπεσε να θείς. Ωραίο σημείο είναι. Την άνεση μας την έχουμε. Έξτρα δωμάτιο έχουμε. Δεν μας βάλανε ντουζιέρα που ζήτησα. Το φτιάξατε το έξτρα δωμάτιο ή ακόμα. Εντάξει, άμα πεις ότι χρειάζεται κάτι, σε ένα λεπτό φτιάχνει. Δεν είναι ναι. Ναι, ναι. Τα έχουμε σταματήσει αυτά τα προβλήματα, φίλε. Να ξέρεις. Είμαστε καλά. Α. Έχουμε ξεπεράσει το στάδιο. Θα σε επενδύσουμε ένα εικοσαρικάκι. Σε τι, σε όλα τα διπλά. Ναι, ρε φίλε, τρία διπλά έχει σήμερα. Δεν είμαι. Για πες τα. Δεν είμαι, θα σου πω τώρα. Μπάσκετ. Εφές Ρεάλ. Καλά που δεν επενδύσαμε. 7 πόντους μπροστά είναι εφές. Θα ξεκινήσει αυτό. Αλλά φίλε, έχει, είναι τέταρτο δεκάλεπτο. 52-45. Κλειστό σκορ. Σε ποιο? Στο τρίτο. Ναι. Είναι στο δεύτερο. 52-45. Όχι, μίχρονο είναι. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι. 2-30 Ρεάλ, θα το παίξω. Ε, παίξτε, θα βάλουν αυτή καμιά δεκαετία τρίποντα. Ναι. Ρεάλις. Πάμε, Ρεάλ. 2-30. Ωραία. Πάμε σε αυτά που δεν ξεκινήσανε ακόμα. Μπάσκετ. Ναι. Ευρωλίγκα. Εδώ είσαι. Τσεσεκά Μπασκόνια. Μπασκόνια Τσεσεκά, διπλό. Ποια Μπασκόνια τώρα, σε παρακαλώ. Και πάνω... Μπασκόνια καλή είναι. Καλή είναι, αγόρι μου, αλλά Τσεσεκά θα πάω. Τι θα κάνω τώρα. Και Παναθηναϊκό Φενέρ. Υπάρχει το σκάνδαλο. 1,64 το Παναθηναϊκό, 2,55 τη Φενέρ. Να μην το βάλω τώρα τη Φενέρ. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκό δεν έχει χάσει κανένα 2-3 χρόνια μέσα στο ΑΚΑ. Τι λες, δε. Τι τη λέω, ρε. Θα χάσει σήμερα. Ναι, δύσκολο. Ωραία. Θα πετάξουμε 20 ευρώ, ρε φίλε. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε. 200. Κοίταξε να δεις, ο Μπράτης τώρα δεν θέλει να κερδίσει για όλα τα παιχνίδια, ρε. Δεν πειράζει, θα χάσει άλλο. Αφού θα πάει Final Four, δεν του καίει ο κόλος να κερδίσει. Αν βγει Ρεάλ, θα βγουν και τα δύο, να ξέρεις. Ενημερωτικά. Ναι, καλά. Ε, ναι, ρε φίλε, παίζω Ρεάλ, σε κάκι μου φαίνεται, ας το χάσω. Τι να πω τώρα. Δεν παίζω τα λιμά, τις τρεις καλύτερες ομάδες παίζω. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν έχει επικαιρότητα τρελή αυτές τις μέρες από μπάσκετ, ο Γιάννης κάτι αισθάνθηκε ότι πρέπει να πει στον αέρα. Εντάξει, συμπάσχω μαζί του, δηλαδή συμφωνούμε παραδόξως. Δεν έχει, ναι. Είναι νωρίς ακόμα. Τι νωρίς ακόμα. Τι να πούμε. Δεν μου είπες να μιλήσουμε για τις ζηλιάρες γκόμενες. Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Τι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς το δεύτερο κομμάτι. Δεν μπορούμε αυτά τα τραγούδια τώρα να μιλάω έτσι. Να πούμε ότι. Σάλια μάλια. Πρώτα απ' όλα είναι η εκπομπή του Έτο Μπαϊλίμπερο κατά τα 4. Ξεκινάμε από τα βασικά. Μπασκετική εκπομπή. Μπασκετική εκπομπή καθαρά. Ο Γιάννης Γιαννούλης, υπεραθλητής δίπλα μου. Κάτοχος Euroleague, πρωταθλήματος Ελλάδος. Όχι. Δεν πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος το ζώο, 20 χρόνια έπεσε. Πρωτάθλημα Ελλάδος δεν πήρε. Μας φάγανε. Ναι, κυπελούχος Ελλάδος. Δύο φορές. Ναι. Κλείσει το κινητό, έτσι. 30 χρόνια δημοσιογράφος και έχει ανοιχτό το κινητό. Ο Μαμάτσος ήταν. Πρωταθλητής Ουκρανίας. Πρωταθλητής Ουκρανίας. Μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι. Wikipedia. Google. Μετάλλιο με την εθνική. Χρυσό παιδών, εφήβων, ελπίδων. Στον Ανδρών πάτωσε. Έφαγε 60 πόντους από τους Αμερικάνους. Ναι, έβαλα τάπα στο Σακίλ Ονίλ. Είχε τάπα Σακίλ Ονίλ που του φύγε η μπάλα. Καλάθι στα μούτρα του Σακίλ Ονίλ. Του φύγε η μπάλα. Το ένα καλάθι μου. Το δεύτερο καλάθι μου ήταν με σπάσιμο Μέσης. Ανάμεσα από Χακίμ Ολάζιον. Τζομπάνι Άκου, Χακίμ The Dream Olajuwon και David Robinson. David Robinson, ο ναύαρχος που πηδήξαν τα ταγάρια, ναι. Και πέρασα από κάτω τους για όσους μπανίζουν από μπάσκετ. Ναι. Έβαλες να δει καλάθι του. Περνάω από κάτω, ναι. Με φαλτσάκι ελαφρώς. Καλάθι. Ναι, γιατί... Και με δίνει πάσα ο Αλβέρτης και μου λέει: Ω, είδες μόνο καλή, τόσο ωραία πάσα. Άντε, βρε, χες τη λέω από κάτω και με έδωσε πάσα. Ο Αλβέρτης, ο οποίος δεν είναι πάσα, ούτε στη μάνα του, ναι. Οποία εθνική, ναι. Ομάδα, 1996, τώρα μιλάμε Ολυμπιάδα Ατλάντα,
τέτοιες πάσες δεν έχουν δώσει ποτέ σε ομάδα κανένας. Γιατί φοβόντουσαν όλοι να σουτάρουν. Όλοι στην πάσα. Τα μιλάμε τα πασάρια. 30 δευτερόλεπτα τότε η επίθεση. 30 δευτερόλεπτα βαριά, βαριά καλή. Στα 26 βαλούσατε. Εμείς. Ναι. 29. Στο 29. 5-6 φορές 30 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούσαμε να κατεβάσουν την μπάλα. Καλά τώρα, άκου εδώ τώρα. 50 δευτερόλεπτα. Ας την πέντε κάτσα να βρούμε την πέντε. Ποιοι ήταν Λευτέρης Κακιούσης, ναι. Playmaker. Παταβούκας και Μπακατσιάς. Οι Playmaker. Οι της Ελλάδας. Φίλος μας ο Λευτέρης. Φίλος μας. Penny Hardaway. Στόκτον ήταν. Στόκτον. Ναι. Πίπεν. Δεν είναι Playmaker ο Πίπεν. Τώρα σου λέω τη δωδεκάδα. Σακίλ Ονίλ που τον ξεφτύλισα. Ντέιβιντ Ρόμπινσον που τον ξεφτύλισα. Ολάζιον που τον ξεφτύλισα. Καρ Μαλόν. Θα ακούει κανείς τώρα Αμερικάνος. Θα ακούει κανείς Αμερικάνος τώρα. Θα σου πω και άλλο ρεκόρ έχει αυτό. Μπάρκλεϊ. Ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ. Άκου εδώ έχουμε πάρει time out. Έχει πάρει ο Μάκης Εδρινός προπονητής. Έχουμε πάρει time out. Θεός χωρίς τον. Ωραίος ήταν. Και λέει, άντε μπείτε κι εσείς μέσα. Και είμαι εγώ και οικονόμου, ξέρεις, ο Νίκος οικονόμου. Ναι. Μπακλαβά γωνία δεν παίζαμε πολύ εμείς. Και μιλάει, ξέρω εγώ, παίξτε το 3 και το 5. Τι να παίξει. Παίξε μου, λέει, overplay εμένα τώρα. Πού overplay. Και την ώρα που μπαίνουμε μέσα, ξέρεις, με κάνει ο Νίκος ο οικονόμου, ξέρεις, έλα ρε μάρα, ξέρεις, πάμε γεράκι έτσι. Και κοιτάμε. Και οι δύο. Που σηκώνονται και η πεντάδα τώρα της Αμερικής. Ναι. Και είναι ο Καρ Μαλόν και ο Μπάρκλεϊ. Και μου λέει ο οικονομού, ποιον θες ρε. Να θέλω ρε. Ποιον να θέλω. Καρ Μαλόν ή τον Μπάρκλεϊ. Ποιον να είναι. Τους έχουμε και τους δύο. Αλλά σοβαρός οικονομού. Και μετά μας πιάσα τα γέννη. Τώρα σου λέω μέσα στο δευτερόλεπτο. Στο δεύτερο pop. Δηλαδή κόντραρες Μπάρκλεϊ. Ή σε έστειλε καμιά 8 μέτρα πιο πέρα. Ο Μπάρκλεϊ ο οποίος σε ένα rebound κάνει και καλά την αγωνιά ότι θα χτυπήσει και τρελαίνεται Φάνης Χριστοδούλου. Νομίζω τον Παπα-Νικολάου το έκανε αυτό, ξέρεις, το Δημήτρη τον Παπα-Νικολάου, ξέρεις, έτσι λίγο και καλά μαγιά. Και σηκώνει και πάει στην αλλαγή, δεν ρώτησε τον Δεδρυνό και μπαίνει μέσα και αρχίζει και κυνηγάει τον Μπάρκλεϊ. Ότι στο μπάσκετ μέσα όχι τον κυνηγάει και τον κοπανάει κανένα δυο φορές. Ο Φάνης δεν μάζησε, ο Φάνης. Δηλαδή αυτό θέλω να πω ότι εντάξει, ο άλλος ο Μπάρκλεϊ που είναι και βρώμιος και χτυπάει και κάνει. Και σκληρό παιδί. Και σκληρό, αλλά και ο Φάνης. Ο Φάνης ήταν σκληρό παιδί, φίλε. Και είχε και ταλέντο. Ο οποίος με παίρνει ο Παναγιωτάκης. Με παίρνει 10 φορές τη μέρα τηλέφωνο. Κυμποκό. Ναι. Μου ήρθε εδώ. Σου ήρθε. Ψάχνει το τέτοιο. Ψάχνει το ραδιόφωνο. Ψάχνει το ραδιόφωνο και ψάχνει την. Αφού ήρθε στο ραδιόφωνο προχθές. Θέλει μια κούπα. Λέω η Φόρτσα δεν είναι την κούπα. Η Φόρτσα δεν έδινε. Ναι, μου λέει με τον κόλκο θα. Α, γιατί την κούπα γίνονται όλα. Ναι. Έχουμε προβλήματα δηλαδή. Τώρα, ο καλύτερο σουτέρ της, του ΠΑΟΚ. Τι ήθελα να σου πω, τώρα τι έχετε στη Φόρτσα. Τι δίνεται δώρο. Αυτή την εβδομάδα. Ναι. Σκούφο. Κράτησε έναν. Τον είπα να πάω να αγοράσει εφημερίδα, μου λέει δεν έχω λεφτά να αγοράσω. Όσο πάρω εγώ 5 εφημερίδες θα το πετύχουμε, λέω. Περίμενε, ρε. Εύκολο είναι αυτό. Τι δίνουμε στη Φόρτσα αύριο που κυκλοφορεί. Νομίζω με ένα σκουφάκι παραλλαγής, αν θυμάμαι καλά. Ένα σκουφάκι παραλλαγής. Έλα, αλήθεια, για τον Παναγιωτάκη. Ναι. Να πούμε ότι. Δύο χρόνια Φόρτσα. Εντάξει, κάποιοι λέγανε θα κλείσουμε στα 3 φύλλα, θα σκοτωθούμε. Σε ποιο, ρε. Αλήθεια. Ναι, έτσι λέγανε. Έλα. Θα σκοτωθούμε μεταξύ τους αυτοί, θα κάνουν αυτοί. Εμείς και να σκοτωθούμε μεταξύ μας, μας περνάει σε κανένα τρίλεπτο, να ξέρετε. Δεν είμαστε τέτοιοι που τα κρατάμε. Να. Δεν είμαστε. Θα φύγουν καμπινελίκοι, θα αφήσουν ένα τον άλλον. Να το, ήρθε. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα. Η πιο ραδιοφωνική φωνή που έχει εμφανιστεί ποτέ. Έλα εδώ. Φώναξε τον. Έλα εδώ. Ο οποίος μια μέρα με εκνεύρισε. Φώναζε. Έλα εδώ. Έλα μέσα. Έχεις μιλήσει στον αέρα ποτέ. Τι δεν θες το φλόρ. Κάτσε εδώ. Απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται. Εμείς είμαστε αφεντικά. Πώς απαγορεύεται. Σε έχει κάνει το εσουρού έτοιμα. Πού πήγα ρε. Άνοιξε το μικρόφωνο. Μην βρίσεις στον αέρα. Κάνα προχθές δεν ήρθες. Πού ήμουν. Κάτσε κάτω. Δώξε μικρόφωνο. Μιλάς κανονικά. Πρόσεχε μην πέσει. Σιγά σιγά κάτσε. Ναι. Πρόσεχε γιατί είσαι λίγο και το κέντρο βάρους σου είναι λίγο μυστήριο. Ωραία. Πάρε το μικρόφωνο.
Τι έγινε Κυπόκο? Μίλα μας για σένα λίγο. Μίλα λίγο για μας, ξέρω, τι κάνεις, πού είσαι. Τι κάνει. Καλά είναι. Να μιλάω κανονικά. Ωραία, τι έγινε. Καλά είτε Σταύρο. Καλά είμαι, εσύ αν είσαι καλά. Και τι Γιάννη. Καλά είμαι φίλε, εσύ. Εγώ δεν είμαι καλά. Τι έγινε βράκι μου, ποιος επίδεξε. Δεν το άμαθε Γιάννη. Τι έπαθες. Που με διώξανε. Ποιος έδιωξε. Δεν σου είπα από τη ΜΕΜ. Δεν θα πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Θα το συζητήσουμε μαζί. Υπάρχει ένα... Μετά το διάλειμμα. Από κάπου αλλού σε διώξατε. Όχι, όχι. Όχι, εντάξει, καλά είμαστε. Με έναν εκδιωγμό τη βδομάδα καλά είμαστε. Η ομάδα πάει καλά πέτο. Αυτή είναι η εφημερίδα, θα την ξαναφέρεις εδώ. 9 στα 10 είναι παπάς. Πάμε πιο πέρα. Άντε, να την πάρω εγώ για τον παπά μου. Α, εντάξει, πάρε τότε. Πού ήσουν, α? Ήμουνα... πήγα λίγο πιο νωρί το μέτωπο να δω κάτι φιλαράκια μου εκεί. Πέντα, μη μία, τα παίρνει σβάρνα. Και τελικά με πήγα μια βότα κάτω και... Στα επεισόδια ήσουν χθες, πέταξε με μολότοφ. Όχι. Όχι. Εγώ δεν ήμουν κάτω, άλλοι ήταν. Αν ήσουν κάτω, θα πετούσες και με μολότοφ. Και τώρα έχει μια πορεία, λέει... μια πορεία, λέει... Εδώ κάτω το άκουγα. Συνθήματα και τέτοια. Ναι. Μπα και είναι τίποτα δική μα που φωνάζουν πάω κολλέ και τέτοια. Όχι, όχι, δική μα δεν είναι. Κάτι είναι. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Είσαι σε καλή κατάσταση. Εξοικειώνεσαι με το ραδιόφωνο σιγά σιγά. Λοιπόν, έτσι πάει το πράγμα. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Τι θα γίνει τώρα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Σοβαρά, μιλά. Πήγε, πώ περνάει η ώρα μαζί σου. Πήγε, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Θα έρθουμε, θα επιστρέψουμε. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια και μετά θα κάνουμε ανάλυση για τις ζηλιάρες γυναίκες. Θα κάνουμε ανάλυση για τις ζηλιάρες γυναίκες παγώθηκες. Δεν μου γλιτώνεις. Και θα πει ο Παναγιώτης τι έγινε σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θα το πω. Θα το πει για να μαθαίνετε και ιστορία. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Από την ώρα που παίξαμε Ρεάλ η ΕΦΕΣ θυμίζει την ΕΦΕΣ του Ναουμόφσκι. αυτή ήταν η καλή. Άντε ρε κοπέλα μου. Πω, τα έχουμε σπάσει. Τα έχουμε σπάσει κανονικά. Επιστρέψαμε. 9 πόντους μπροστά η ΕΦΕΣ. Αλλά έχουμε 14 λεπτά να αντιδράσουμε. Είμαστε εδώ πέρα στο ντουέτο 107,4. Αφού καταφέραμε να πάρουμε το τηλέφωνο. Φάγαμε και τρίποντο εμείς της Ρεάλ. Ναι. Ένα μοιάζει με τον Πίσεσβαλ. Σφίξαμε. Στους 12 πόντους η διαφορά. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Ας πάει στους 5 να κάνουμε cash out. Εντάξει, δεν ξαναπαίξω Ρεάλ. Ρίξτε το. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιωτάκη. Την ώρα που έβαλε Midland Gold την Οντένσε. Το Αμβούργο, τι κάνει το Αμβούργο, κερδίζει ένα 0. Κάτι άλλες άγνωστες λέξεις δεν τις λέω. Ο Τζαβέλας με την Πεσίκτα στο 0-0. Παναγιωτάκη, πες μας τι έπαθες στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό πριν 20 χρόνια. Θα το πούμε δύο φορές την ιστορία. Μία την εκδοχή του Παναγιωτάκη και μία τη δικιά μου την εκδοχή. Ναι, λέγε. Γιατί δεν θυμόμαστε και πολύ καλά. Κοντά στο μικρόφωνο, Παναγιώτη. Πάρ' το μικρόφωνο στο στόμα σου. Πες ακριβώς τι έγινε σε ένα παιχνίδι. Θα με βοηθήσει. Θα σε βοηθήσω. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο Παλέντε Σπορ. Πριν 20 χρόνια, δεν θυμάμαστε τώρα. Όχι, λάθο. Είμαι άρρη, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ήταν πρόλογο. Άιντε, προχώρα. Και καλά, πρόλογο. Το θυμάμαι. Ήταν ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το Αλετάλο Μέγα. Το Παλέντε Σπορ, το ίδιο είναι. Το Παλέντε Σπορ, το ίδιο είναι. Έπαιρνε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και ήμασταν με κατάμετρο γήπεδο, το Palais de Sport. Εγώ ήμουν το πέταλο με τον διάλεφό μου και τι άλλα παιδιά, τον Μπαλκοφόρο, κάναμε κερκίδα. Το τέλος, το τέλος, κάτι ρίξανε με το γήπεδο. Αποκλείεται. Ναι. Κάτι ρίξανε. Ναι. Μην τον κόβεις, άστο να το πει. Ναι. Κάτι ρίτανε με το Palais de Sport. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Τελειώνει το μάτς.
Προπονητή είχαμε το Σκάι, δεν είχαμε το Καλιάνη. Σκάι είχαμε, ναι. Δεν κατάλαβα, εμείς παντηρήσαμε για την Ευρωλίγκα που βγήκαμε. Ναι. Αυτό. Και... αυτό και... εγώ δεν το κατάλαβα τι έγινε. Τελειώνει το μάτι που κατεβάλλω τον ελληνικό χώρο και παντηρήσω με την ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι, για την Ευρωλίγκα. Ο σάδελφός μου είχε μαλλιά. Μέσα εδώ. Μακρύ, ναι. Ναι, μακρύ. Και... και δεν κατάλαβα τι έγινε. Και φωνάζω εκεί το παλέ, τον τζάλεπό μου, Γιώργο, 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 που ξενά ο τζάλεπό μου. Αμά τώρα τι γίνεται. Ο Γιαννούλη και έκει γραμματιστή το πόδι του και πήγε και, και πήγε και έκανε μπάνιο. Και με λέει ο αστυνομικός, έλα και εσύ μέσα την κουλούμπα. Με παίρνουν και εμένα με την κουλούμπα. Τι πήγες, σε σάπα στις διακοπές και καφέ πήγες? Όχι, να με πάρουν μέσα που πήγανε τα άλλα τα παιδιά. Και λέει ο... ο Γιάν... τέλος πάντων, τον βάλανε μέσα στην κλούβα. Ναι, μέσα στην κλούβα. Προεσοηθούμε. Και, και πιάνει ένα αστυνομικό, ο Γιάν... σταμάτα, εντάξει, τελείωσε. Τελείωσε. Είναι τώρα μέσα στην κλούβα. Ναι. Ναι. Σε δέσανε. Είμαι εγώ μέσα από δυτήρια, τελειώνει το μάτς. Έρχεται ένας... εκεί πέρα πάω ξύς και μου λέει Γιάννη, έλα λίγο έξω, έξω γιατί μπαγλαρώσανε τον Παναγιωτάκη. Ποιος μπαγλάρωσε ποιον, λέω. Τότε στο Παλέντε Σπορ, την καλή δεκαετία του 90, μετά από κάθε μάτς μαζεύαν καμιά 6-7 παιδιά και πάω ξάκια. Τέλος πάντων δεν, μπορώ, δεν έχω καταλάβει ότι είναι αυτός εδώ. Γιατί ήταν λίγο γρήγορο, ξέρεις, με το μπάνιο, με αυτά. Ξέρεις, μπήκε άλλος έντρομος, σοβαρά τώρα, έντρομος μέσα από δυτήρια. Μου λέει, Γιάννη, έλα λίγο, γιατί θα τον πάνε μέσα. Ποιο να πάνε μέσα, τι, ποιο Παναγιώτη. Ξέρω εγώ τώρα, 5.000 κόσμο τώρα στο παλέ. Καμιά 2.000 Παναγιώτηδες θα ήταν εκεί πέρα, ναι, ξέρω εγώ. Εύκολα. Τέλος πάντων, φτάνω, βγαίνω έξω. Είναι η κλούβα. Και είναι μέσα αυτός εδώ. Και κλαίει. Με άλλους δύο. Τι δεν κλαίες, έκλειγες μέχρι κάτω. Κλαίω. Και είναι τώρα, όχι κλαίει, με λιγμούς. Τέλος πάντων, κοιτάω. Δίπλα του, άλλοι τρεις παοξίδες. Μακριά μαλλιά, ξέρετε, τα παλικάρα. Εντάξει, ήταν τότε η μόδα. Και μπαίνω μέσα και βλέπω ένα αστυνομικό. Τώρα χωρίς πλάκα, τι κάνεις μεγάλη, το λέω. Λέει... κάνανε μανούρα. Ποιος να κάνει μανούρα αυτός? Πες ρε τι έκανες. Με λέει... όχι με λέει, τι έκανες πες. Λέει, λέει η άλλη ότι... τι πέταξε μέσα στο γήπεδο. Πατατάκια. Μου είναι εγώ δεν κατάλαβα. Και λέει ο αστυνομικός, έλα μέσα. Έλα μέσα λέει, πέταξε πατατάκια. Καλά δεν τρέπεσαι, δεν πατατάκια πετάς. Πέραξε, πέταξε πατατάκια μέσα. Ο ξάρυφος τι πέταξε? Α, δεν τα λες όλα. Τι πέταξε? Δεν τα λες όλα. Ο ξάρυφος μου πέταξε κάτι σιδερό. Ο ξάρυφος πέταξε, για να πούμε, γιατί μου είπαν αστυνομικοί τι έγινε. Πέτρα λεγάνε. Με είπαν τα παιδιά, πετάξαν αυτά που ανεβαίνουν οι ορειβάτες. Α, γάντζο. Του το γάντζο. Ναι. Όχι, ναι. Και λέω, εγώ πέταξα πατατάκια και έκλειγε. Ναι. Αλλά εντάξει. Πατατάκια σε μέσα, λέει. Ναι, για πατατάκια. Τον πιάσανε, τον πήγαν τον μπαγλαρώσουν για πατατάκια. Για πατατάκια. Τι ήταν, ρίγαν, τι ήταν. Δεν θέλω ούτε εγώ τι ήταν. Εγώ λέω αποκλείεται, λέω θα τα τρώγε. Ναι, δεν υπάρχει πίτσα. Αποκλείεται, πέταξε φαγό. Τέλος πάντων, ήθελα να τον πάνε μέσα και έγινε ψευτομανούρα. Λέει μέσα. Βρε, εντάξει, λέω αφήστε τον. Εντάξει, τα παλικάρια και τα άλλα παιδιά να μην βγαίνουν οι άλλοι να. Πρέπει να τα κάνει, δεν πρέπει να τα κάνει Σαλονικιό ο αστυνομικό εκείνο. Ναι, είχαμε και μεταγραφέ τότε. Ναι, είχαμε μεταγραφέ. Ερχόταν οι ξένοι. Τέλο πάντων ήταν πάντω πολύ κλάμα. Μπράβο, λέει Γιούλ, άντε να μπορούμε να ξεμπερδέψουμε λίγο. Εντάξει, Παναγιωτάκη ήταν. Ήρωα Παναγιωτάκη. Μέχρι και εσένα έχω συλλάβει. Παουσί, ο οποίο λέει ότι είναι πιο μικρό από μένα. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ, 45. Τι? 45 με το... δυνατά ρε να ακούει. 45! 73 είσαι. Δεν νομίζω 74. Άρα 44.
Εγώ εντάξει, είμαι, μια ευθεία. 42 είμαι και 75. Ο 42 είμαι. Μας βάζεις κανένα χρόνο στα καλά καθούμενα. Μας φορτώνεις. Μας φορτώνεις. 1-3 η κολονία. Λοιπόν, εδώ ο Σταύρος ο Κόλκας, τι με σε κυνηγάει, θέλει μια κούπα. Τι κούπα θέλεις? Του ΠΑΟΚ. Ωραία, γιατί δεν μου λες σου πάρω μια κούπα να τελειώνουμε. Πού να πάω? Στην μπουτίκ. Για την εφημερίδα λέει. Εντάξει, εφημερίδα από την μπουτίκ της πέντε. Να σου πάρω μια κούπα, τι θέλεις? Εφημερίδα του Φώτα έργαφε. Θα δώσουμε αύριο ραντεβού να πάω σου πάρω μια κούπα. Για μετά πάω πιείτε καφέ. Ναι, Σταύρο, αλλά αυτό εγώ. Τι είσαι, πάντως, δεν πάω σου πάρω μια κούπα. Πάντως. Πάντως περάσαμε πολλά χρόνια με το παλέ. Άρα αυτό. Πρέπει να ξαναπάω να παίξουμε εκεί. Να το δώσω. Όχι, εγώ δεν θα πάω. Εγώ που πήγα το κύπελο Ελλάδα, το αναπηρικό καρουτάκι. Που ήταν πάλι η μέρα, που ακόμη η μέρα άτομα και τα νάγκετ. Και κοινωνικό μήνυμα Παναγιωτάκη. Και πήγα και το είδα, αλλά το δεύτερο ημίχρονο. Το είδα όλο και αλλά τυχόντε και έφυγα. Γιατί έβλεπα απάνω την μπουγάδα. Την μπουγάδα του Άρη και ήταν και ο. Και ο Γκάλης εκεί. Και. Ναι, ήταν. Ο ίδιος. Το τέλο του. Αν το είδα, το είδα. Δίκιο. Ήταν. Ήταν και ο Χάρη το. Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου. Ήταν, ναι, το μίλησα, μέρα... αλλά δεν το μίλησα καλά. Δεν με μίλησε, γιατί λέει ότι εμένα με είπε με παουξί. Γι' αυτό. Και τώρα όλοι λένε ότι οι αργανοί θα κάνουν τον τυπικό δικαστή, ότι ήταν θέματα. Ο ΠΑΟΚ έφερε το βίντεο για αστυνομία και το είδε. Δεν ήταν γραμματισμό κανένα. Τρώει τις ειδήσεις. Δεν πέτασε κανένα μέτρο γήπεδο. ΠΑΟΚ. Περίμενε. Φορά τώρα και δεν ο Κόλκας εδώ και μία ώρα κάνει ρεπορτάζ τι έγινε στο ΠΑΟΚ. Που χτύπησε ο Καλέ. Δεν είχα προλάβει, ναι. Αγόρι μου. Έψαχνε, όχι, έκανε ρεπορτάζ. Μπροστά στα μάτια. Δεν έψαχνα, ήξερα όχι, τι έγινε. Ναι, λεπτομέρειες έψαχνα, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τι κακό είναι που έκανε ρεπορτάζ. Όχι. Και έχει το πάει ο Τάξη και σου τη λύση. Τα λέει όλα με τη μία. Θα σου πω τι έγινε. Θα πούμε το ρεπορτάζ. Το είπε ο Παναγιωτάκης. Θα κάνουμε και μια μετάφραση σε λίγο. Το Παναγιωτάκη είναι που λένε, να ξέρετε. Λέμε Παναγιωτάκη και μας ρίχνει δύο χρόνια εμένα και τρία τον άλλον. Ναι. Εντάξει. Να πούμε ότι σε κάθε ημίχρονο στα εντός έδρας στο Παλέντε Σπορ που παίζαμε, τώρα το Παλαντάκι δεν τον αφήνουν. Καλά, δεν αφήνουν κανέναν τώρα. Γενικά σε κανένα. Διαγωνισμό. Ναι. Ότι έμπαινε σε κάθε ημίχρονο και σούτερνε. Και άμα δεν έβαζε τρίπο. Καλά, όταν έμπαινε το τρίπο, το εννοείται έπεφτε το Παλέ. Ναι. Δεν ξεκινούσαμε το ζέσταμα μέχρι να το βάλει. Ναι. Και όταν είχαμε κανένα ξένο προπονητή, μας κοίταζαν. Take him out, βγάλε τον έξω. Δεν βγαίνει έξω αυτός. Άμα δεν πει τριποντιά για το γούρι. Πόσο τι ποσοστό έχεις? Έβαλα ένα από τον μπάγκο που ήταν στο Γιάνκοβι σπαγμένο το πόδι του. Το λέω στο Γιάνκοβι, θα το βάλω από τον μπάγκο. Και βαράω και μπαίνει μπάλα το καλάθι. Το Γιάνκοβιτ έμεινε στο. Πάει και το άλλο πόδι. Έμεινε το ανοιχτό του στόμα. Α, και ένα μάτ. Ναι. Και ένα μάτ, πάλι το Παλέντε Σπορ, δεν το είπα. Ναι. Μετά το μάτ, Άρη Πεφτίκα που δεν τελείωσε ποτέ. Τα έχω εγώ τα βιντεάκια και τα βλέπω. Ναι. Το είδε. Δεν τελείωσε ποτέ. Βάλανε ένα πανό οι Τούρκοι από πάνω για τον Άρη. Και δεν τελείωσε ποτέ. Και πήγε ο μαύρος του Άρη, τον Αγγελίδη και τον Βλάκο πίσω από την πακέτα. Ναι, το είδες, ναι, αυτό. Το είδα, έχω βιντεάκι εγώ σπίτι μου, το κινητό μου, όταν αυτό το άλλο. Έχω και το βλέπω. Και μετά την ίδια μέρα ποιος έπαιζε. Και δεν τελείωσε ποτέ. Δεν τελείωσε. Και διακοπεί τη βάρο του Άρη. Του βάρο του Άρη. Ναι. Και μετά από δύο ώρες ποιος και έπαιζε. Και μετά τις 9.30 ώρα το βράδυ πάλι το κυπελοκόρα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ με τον αριθμό αστέρα Βεργαλείου.
Με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου σε μετάφραση. Ναι. Και τι έκανα εγώ εκείνη τον αγώνα? Δεν πέτυχε καλά. Όχι, έπεσε καλά, αλλά πάλι ο Γιώργος το Ρεμπεζανίδη το είπε τη μετάλλου, τη νέα εταιρεία. Ή τα γελάσουμε ή τα κλάσουμε και εδώ. Τα κλαίμε και εδώ. Ο Μαύρος, ο Μαύρος τι ήταν, Γιάννη. Ο Μαύρος. Ο Μαύρος του Ελληνικού Αστέρα πήγε και πλάκωσε τον Γιάννη. Και πίσω από την πατέτα, όπως έγινε την ίδια μέρα με τον Αγγελίδη, με τον Τένο. Το ίδιο σημείο. Λοιπόν, παίζουμε με τον Ερυθρό Αστέρα, γίνεται αυτό το ξύλο. Εμείς τώρα για να μην πέσουμε τότε οι ντενεκέδες, πάω και Άρης, Εφές, Πιλς, Εφές ήταν ή το έφασε. Πετύκα, πετύκα. Μπεσίκτας. Τι Μπενφίκας ρε. Δεν μπορώ να το πω. Πες το, Μπεσίκτας. Πετύκα. Ντάκε. Που τελείωσε, δεν τελείωσε ποτέ. Ναι, παίζει μπουνιές ο Αγγελίδης με, έναν, με τον Αμερικάνο και ο Λιαδέλης τότε με τον γκλόπ των αστυνομικών που κοπανούσε. Παίζουν αυτοί, ξέρω εγώ, 5-6 ώρα. 5 ώρα. Και 9.30 παίζαμε εμείς. Μια μέρα, κόρατς. Ναι. Και εμείς πήγαμε στο ημίχρονο 3 ώρες πριν. Για να μην πετύχουμε, γιατί θα μας περιμέναν οι εργαλείοι μετά. Ναι. Και πάμε στο ημίχρονο. Τελειώνει το μάτς. Μάλλον δεν τελείωσε το μάτς. Δεν τελείωσε ποτέ εγώ. Δεν τελείωσε νομίζω. Ή άδειασε το γήπεδο, κάτι. Τέλος πάντων. Και μετά από 2 ώρες παίζουμε εμείς. Πάω και ο Ερυθρός Αστέρας. Και έχουν ένα κοντό ο Ερυθρός Αστέρας. Πίσω μετά πήγε στον Ηρακλή, ο Σμιθ. Τσάρλς Σμιθ. Ο Μίτ, τώρα. Ναι, ναι. Και σε μια φάση. Τον πάτησα ρε παιδί μου παραπάνω εγώ. Για να, σε μια διεκδίκηση, rebound. Και την ώρα που πέφτουμε κάτω και οι δύο, ξέρω, έχω πάρει την μπάλα εγώ και τη δίνω και πάω να σηκωθώ. Εντάξει, ευνηδιασμό, ξέρεις. Δηλαδή, και βράβεται από την φανέλα. Και με τραβάει, με σπρώχνει και με ξαναρίχνει κάτω. Έτσι από την πατέτα. Πετάγουμε απάνω, τον πιάνω με το αριστερό χέρι, έτσι, και τον πάω με το ένα χέρι, βόλτα. Αλλά δεν με βόλευε να τον κοπάνισω με το δεξί και τον ξαναφέρνω. Δηλαδή το πάω αριστερά έτσι, δεν μου κάθεται και μόλις πάω τον ξαναφέρω από εδώ για να την κάτσω, να του σπάω στα μούτρα. Με πιάνει ο Μπουντούρης, μάλλον βάζει ο Μπουντούρης το χέρι του εδώ. Ο Μπουντούρης, τι ήταν. Και ο Τσέκος με σπρώχνει και τρώω. Τρεις. Από δικούς μας. Από παοξής. Και κοπανάω στον πάγκο μας. Δηλαδή με πετάξαν στον πάγκο. Και δεν το χτύπησα. Του το πέτυχε το μαύρο. Αλλά με αποβάλλουν, ξέρεις, αποβολή κατευθείαν και τέτοια. Όχι, όχι, Γιάννη. Και το γέλιο πιάζει. Και το άλλο. Πάρε μια ανάσα. Πόσο με τιμώρησανε? Πώς? 5.000 μάρκα. Μάρκα. Είπα, ούτε δολάρια, ούτε. Τότε δεν ήταν, δεν υπήρχαν. Ήταν γερμανικά. Μάρκα. Είχαμε γερμανικά. 5.000. Και μπουνιά δεν έδωσες. Και μπουνιά δεν έδωσες. Και 5.000. Με χτύπησε ο Μπουντούρης με τον Τζέκο. Πω, και οι δύο βαριά χέρια. Και οι δύο δεν. Είπες χρόνια πολλά στον Νίκο Μπουντούρη χθες. Δεν τον είπα, Νίκο Μπουντούρη, χρόνια σου πολλά. Και από μένα, Νίκο Μπουντούρη, χρόνια πολλά. Ο μοναδικός Νίκος που βάλε τον μπάσκετ στα σπίτια μας. Ναι, ο Νίκος ο Μπουντούρης. Θέλω... Να πούμε ότι είναι 105 κιλά playmaker. Αυτό δεν έχει σημασία. Εγώ να σε πω. Παρακολουθάκι. Ένα πράγμα. Ναι, αυτό το μαύρο του Ελληνικού Αστέρα Βεραρίου και πήγε και έκανε κληρονομιά και του παλιού του ΠΑΟΚ. Τι έκανε, μας έκανε έτσι. Έτσι. Έτσι, ναι. Και, λέει, και το βραβήκαν τον πάγκο. Και λέει ο διατητή. Έξω. Ναι. Κερδίσαμε. Ναι, έκανα και παιχνιδάρα. Έβαλα καμία 25 πόντου στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι τέτοιο είχα κάνει. Ευτυχώς. Για ρεκόρ. Και με αποβάλλαν στο 30, ξέρω εγώ. Ευτυχώς, Γιάννη. Ευτυχώς, αποβλήθηκα. Αποβλήθηκε εσύ και ο άλλος. Δεν ήσουν μόνος. Δεν ήμουν μόνος, ναι, δεν ήταν. Τι ήταν αυτό. Ήταν η κακιά μέρα. Εδώ ρε Μπεζανίδη. Κακιά στιγμή ήταν. Εδώ ρε Μπεζανίδη την εταιρεία έλεγε ή τα γελάσουμε ή τα κλάψουμε. Αυτά που βλάψουμε. Με τη Ριάδα σίγουρα κλαίμε σε κάποια φάση. Ψιλομοιώσαμε, αλλά δεν έχει. 8 πόντου, τι, δύο μεγάλα σου είναι. Μεταφορά. Να σου πω κάτι, η ΕΦΕΣ έχει φτιάξει τώρα λίγο. Κερδίσαν τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, και πήραν μπρος αυτοί. Το φάγανε. Την Μπαρσελόνα. Κι άμαστε, κάτω δεξί. Διατητάρα είσαι. Διατητάρα είσαι. Παουξάκι. Αυτό ο Ντάνστον έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, φίλε. Ο Ντάνστον αυτό παίρνει 2 εκατομμύρια τώρα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Μόνο πηδάκι.
Ο ψιλοβάζει. Τι να βάλει, μωρέ. Τι είναι. Τι κάνουμε τώρα, φάουλ. 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 Τρίτο. Έλα, α, ο δικός μας, ο Έλληνας, ο διαιτητής. Ποιος είναι ο Πούφης, πώς είναι. Φούφης. Ο Φούφης. Ο Πούφης. Πώς μου ήρθε αυτό. Πώς ήρθε ο Πούφης. Μα το Πούφη σκέφτηκα. Να πούμε ότι οι παιδιά, μην το ξεχάσουμε. Σήμερα 12 ώρα λίγο ο μεγάλος διαγωνισμός που έχουμε στη σελίδα στο gpavlapoint.gr. Φανέλα του Πρίγιοβιτς, του Πρίγιο Γκολ. Παναγιώτη, έκανες subscribe και tag και τέτοια στη σελίδα. Έκανε subscribe. Στο Facebook. Ναι, με το. Με το έχουν κομμένο. Στον κομμένο το Facebook. Δεν το πλήρωσε. Δεν το πλήρωσε στο Facebook. Και το διαμαντί είναι κομμένο. Και το διαμαντί, κάτω το διαμαντί. Με αυτά που ραβάζει διαμαντί. Ο διαμαντί είναι τα. Αδερφός. Προλαβαίνετε, παιδιά, να μπείτε στη σελίδα. Για να κερδίσει τη σελίδα. Για να κερδίσει τη φανέλα του Πρίγιοβιτς. Του Πρίγιοβιτς. Με υπογραφή του. Υδρωμένη. Μασχαλίλα κανονικά. Θα την πάρει. Θέλω να την πάρω. Ποια ρε. Τη φανέλα. Α, δεν κάνουμε τέτοια, δεν είναι. Θα πει στον κολλητό σου τον Γκόλκα να σου φέρει μια φανέλα. Μέχρι κούπα καθαρίζει ο κολλητός. Παραπάνω. Κούπα, κούπα, όχι, εμένα θα με φέρει αύριο. Πόσο είναι, τρία σκουφάκια θέλω. Πόσα είναι δώρα, 100. Έμα πουλάτε. Διαφορετικό έδωσε το σύχαμα. 5.000, πόσα φύλλα πουλάτε. 15.000. Πού να τα πάρω. Τι σκουφάκια. Θα πάρω 5 εφημερίδες, θα πάρω 3 σκουφάκια τα παιδιά μου. Αύριο είναι το σκουφάκια. Αύριο το σκουφάκι. Θα πάμε να πάρεις άλλο φιμερίδι. Δεν έχεις καζάνα για σκουφάκι. Άστο με την κούπα θα βολευτούμε. Τζάμπα θα το χαλάσω σκουφάκι. Ταυρό, η Ρούλα καλά είναι, η κουμπάρα σου. Μια χαρά είναι η Ρούλα. Δώσε ένα πολλά φιλάκια και το Φίτη και τη Ρούλα και το Βασιμιό του. Το Βασιλάκι. Ο οποίο τα βάζει από παντού, εντάξει. Θα την πω. Που να πάω την Τετάρτη το παλατάκι, θα την πω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο. Με την κουμπάρα μου, εντάξει. Εγώ ένα. Πάμε στο διάλειμμα. Άστο. Μετά. Μετά. Εδώ είμαστε. 82-81 έχει μειώσει η Ρεάλ και έχει βολές με τον Γιούλ. Ωραία. Ο πώς λέγεται εδώ. Πλέης. Πλέης ο Γερμανός. Ναι. Αν βάλει και τις δύο. Μπράβο ο Γιούλ. Μπήκε μία. Ισοπαλία. 17 δευτερόλεπτα μένουν. Έχει μία επίθεση δηλαδή εφές. Μέσα. Μέσα και άλλη μπροστά. 82-83. Λήξ το. Δεν γίνεται στο Πασίθου για να το λήξει πριν τελειώσουν οι χρόνος. Δεν γίνεται. Να πει ότι έχει μια δουλειά. Να πάει κάπου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Θάνο Κρομίδα. Γεια σου, Θάνο. Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις. Γεια σου, καλησπέρα. Μια χαρά εσύ. Πρέπει λίγο γιατί. Πάει να πληγεί με ένα καλώδιο εδώ, μην έχουμε ένα δράμα τώρα, ζωντανές εκπομπές είπαμε, αλλά παραλίγο να πληγεί. Παραλίγο, εντάξει, Γιάννη, είσαι καλά. Είμαι καλά, είμαι. Ωραία, καλά. Μπράβο, φίλε. Μπράβο. Ακουγόμαστε. Θάνο, με ακούς. Ναι, μια χαρά. Συγγνώμη, φίλε, τώρα έβαλα τα ακουστικά και πατήθηκαν εδώ κάτι κουμπιά. Να πούμε ότι ο Θάνος είναι. Έχει πολλές ιδιότητες. Πρώτα απ' όλα είναι ηθοποιός. Μάλιστα. Και δεύτερον. Είναι πτυχιούχος. Σαν εμένα. Και σένα, ρε φίλε. Πραγματικά. Από τότε που πήρε πτυχίο, μας έχει ζαλίσει. Δεν μπορείς να φανταστείς τραβάμε. ήταν κάτι τόσο μακρινό. Κάτι τόσο. Δεν το πίστευε κανένας. Ναι, και τελικά συνέβη. Τώρα, διάβασε, πλήρωσε, κανείς δεν ξέρει. Διάβασα, γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις. Προφανώς, ναι. Πρώτη ερώτηση, Θάνο, δώσ' μου δύο tips για να δυνατήσω αυτόν εδώ πέρα. Ο οποίος είναι. 120 έχω κιλά. Μόνο κιλά, φίλε. Είναι το κόνσεπτ αυτό το πουλάω. Έχω μόνο κιλιά. Εντάξει, για να δείξω ότι έχω να φάω και να προσεγγίσω το αντίθετο φίλο το οποίο πεινάει. Εντάξει, δεν καταλαβαίνει ο μπασκετικός δίπλα μου. Δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι μια σωστή τακτική, αλήθεια είναι. Και πώς ξέρω. Δεν το λες έτσι. Και όταν βάζω φωτογραφίες, δείχνω και το καλοριφέρ. Ότι έχω και ζέστη. Για πες μας, πώς βρέθηκες στην Αμερική εσύ, γιατί έχω τέτοια πράγματα ξέρω. Στην Αμερική είναι το Άνταχο, είναι το Salt Lake, είναι η Νέα Υόρκη και είναι η Καλιφόρνια. Ωραία. Μπράβο, ναι, ήμουν 4 χρόνια και ξεκίνησα για να πω για σπουδές, για να σπουδάσω πάνω στην υποκριτική. Ναι. Και δόξα τω Θεώ, πέρασα, έκανα 2 χρόνια, τελείωσα τις σπουδές μου και μετά έμεινα άλλα 2 χρόνια με θεατρικές παραστάσεις. Πήρες πτυχίο υποκριτικής, έτσι δεν είναι. Ναι, πήρα από μια πολύ καλή δραματική σχολή στην Αμερική.
Σε βοήθησε αυτό? Ε, καλά, εννοείται. Ναι, προφανώς, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία. Μόνο και μόνο που περνάς από μια σχολή στην οποία έχουν περάσει τόσο και τόσα ονόματα, η αλήθεια είναι. Και αυτό σου δίνει μια ακόμα περισσότερη εμπειρία, γιατί μετά με αυτό το πτυχίο έκανα και δουλειά στο θέατρο, οπότε απέκτησα παραπάνω εμπειρία. Οπότε κάπως έτσι όλα ήταν πολύ καλά προς το παρόν. Να σε ρωτήσω, όταν σε αυτή τη σχολή τώρα που είσαι εκεί πέρα, που έβγαλες τη σχολή τη δραματική, έρχονται ηθοποιοί γνωστοί, διάσημοι που έχουν βγει από αυτή τη σχολή να μιλήσουν, να κάνουν τίποτα τέτοιο? Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε σαν σεμινάρια, υπήρχαν κάποιες μέρες στις οποίες ερχόντουσαν ηθοποιοί που έχουν τελειώσει τη σχολή αλλά και ηθοποιοί που δεν έχουν τελειώσει τη σχολή. Κανένας γνωστός, έτσι, για να ξέρουμε. Λοιπόν, το τελευταίο σεμινάριο που είχα πάει ήταν, τώρα είναι από μία που έχει τελειώσει τη σχολή. Ήταν, έπαιζε στη σειρά το Sex and the City, δεν ξέρω αν το ξέρω, είναι πολύ γυναικεία σειρά. Γιατί εγώ τη βλέπω, τις μελετάμε κάθε μέρα, όλη μέρα, πλάκα μας. Το style, το style. Γιατί άφησε χιλιά, νομίζεις, έτσι. Οπότε, ποια ήταν? Μία από τις πλαγωνίστρες, η Kim Cattrall, είναι αυτή που ήταν... Η Σαμάνθα. Η Μιλφαρά. Η Σαμάνθα, η Σαμάνθα. Το εργαλείο. Το εργαλείο, ρε φίλε, ναι, πω, την αγαπάμε, φίλε, να ξέρεις. Έχει δώσει είναι πολύ λύσεις. Καλή ηθοποιός και δασκάλα κιόλας. Πολύ καλή δασκάλα. Έρχομαι. Δασκάλα. Να το πτυχίο το άλλο. Και εμάς ήταν κάτι με τρίχες, μουστάκι είχαν και τέτοια. Τι τροπή είναι αυτή. Κερδίσαμε, ναι, η Ρεάλ. Το έβγαλε το διπλό. Η μεγάλη ομάδα επικράτησε στο τέλος. Ελλάδα, γιατί γύρισες? Ελλάδα γύρισα γιατί όσο καιρό μένεις έξω καταλαβαίνεις ότι μερικά πράγματα τα αγαπάς αυτή τη χώρα. Όπως είναι ένα... η οικογένειά σου, οι φίλοι σου προφανώς. Αλλά και επειδή ήθελα να ξαναπέξω πάλι στη μητρική μου γλώσσα, στα ελληνικά. Ναι. Εγώ ξέρω ότι από το εξωτερικό πάντως αντέχω μέχρι 17 μέρες, άντε 20, χοντρά χοντρά. Εκεί ήσουν Νέα Υόρκη ή Καλιφόρνια? Ήμουν ένα χρόνο Νέα Υόρκη και 3 χρόνια στη Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εντάξει, θα μου πεις τώρα να μάζεις στην Καλιφόρνια ή στη Νέα Υόρκη ή σε κάποιες γυρίσεις, αλλά όντως ο Έλληνας δυσκολεύεται πάρα πολύ στο εξωτερικό, ό,τι και να λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ωραία χώρα η αλήθεια. Είναι όμορφη χώρα η Ελλάδα. Άμα αλλάξουμε την κατοίκηση θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγο πραγματάκι, εντάξει. Μάλιστα. Εδώ πέρα κάποιες προτάσεις, κάτι, έχεις κάνει κάτι εδώ πέρα? Προς το παρόν είναι... Βασικά πότε γύρισες? Γύρισα κατά το καλοκαίρι, τον Ιούνιο γύρισα. Ναι. Και μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι για τόσο λίγο χρονικό διάστημα που είμαι πάει καλά, γιατί τώρα έχω παραστάσεις κάθε Σάββατο στην Αθήνα, στο Θέατρο Αλκμίνη. Ωραία. Ναι, είναι το έργο της σημασία να είναι κανείς ειλικρινής. Και έχω κάποιες άλλες προτάσεις προς το παρόν. Θα δούμε. Και πάει καλά. Πάει καλά προς το παρόν για τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Ωραίο αυτό. Αυτό που έχει γίνει όλο ένας χαμός τώρα εδώ πέρα με τις παρενοχλήσεις στο καλλιτεχνικό χώρο και ορμάνε, κάνουνε, λένε, σου έχει τίποτα τέτοιο, σου έχει βιώσει κάτι τέτοιο πράγμα? Στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν έχω μεγάλη εμπειρία, επειδή έφυγα απευθείας, οπότε δεν έχω να πω κάτι εδώ. Ναι. Αλλά στην Αμερική, η αλήθεια είναι πως σε μένα δεν μου έχει τύχει, αλλά σε φίλες μου, ηθοποιοί και αυτοί, έτσι σου έχει τύχει και είναι πιο εύκολο να τύχει σε γυναίκες. Ναι, να ρωτήσω κάτι έτσι πάνω σε αυτό. Ποιοι τα κάνουν, οι παραγωγοί, οι σκηνοθέτες, ποιοι είναι αυτοί που... Ναι, είναι συνήθως είναι οι παραγωγοί ή οι σκηνοθέτες. Είναι... Αυτοί που βάζουν τα λεφτά δηλαδή και κάνουν το κουμάντο. Ναι, ναι. Κοίτα, αυτός που δεν βάζει τα λεφτά, τι να πάει. Γίνεται στην αρχή. Να παραπεί. Από την αρχή δηλαδή, για να σε πάρω να δουλέψεις, ξέρω, να κάνεις την ταινία ή το θέατρο ή οτιδήποτε, έχω ξέρω. Πέσει θύμα, εσύ, έχω πέσει θύμα. Εσύ, ναι, έχω πέσει. Εστάδια. Δεν πιστεύει κανείς, δηλαδή. Δεν μπορώ να στήσω τα θέματα της προκοπής. Ώστε έτσι είναι αυτό, ε. Γιάννη, εσύ δηλαδή τι θα έκανες άμα διαχειριζόσουν ένα project κοντά στα 200 εκατομμύρια και έβλεπες τα πιπινάκια να τρέχουν, τι θα έλεγες? Ε, νομίζεις δεν θα την έκανες την κουτσουκέλα? Τι νομίζεις, ότι είσαι ανώτερος άνθρωπος από αυτούς, ε? Είναι και αυτό. Είναι και αυτό κάτι. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά γίνεται και σε
και σε μικρού budget ταινιάκια ή μικρού μικρού ταινίες. Δεν γίνονται μόνο σε μεγάλο budget, οπότε... Εκεί που συνδυάζεις την καψούρα σου, το χόμπι σου με επάγγελμα, πάντα θα βρεθεί κάποιος να σε εκμεταλλευτεί είτε προσπαθώντας να σε παρενοχλήσει είτε με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Εντάξει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Είναι δύσκολο το επάγγελμα του ηθοποιού, βασικά των καλλιτεχνών. Όλα τα έχουν δυσκολίες, όλα τα επαγγέλματα, αλλά αυτό ειδικά που είσαι μπροστά στο κοινό πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος. Όπως εμείς βέβαια που δεν είμαστε ποτέ 100% συγκεντρωμένοι και έχουμε μικρόφωνο, εντάξει. Να τα αλλάξουμε αυτό, Γιάννη. Ωραία, Θάνο. Τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ από τη χρειά της φωνής και... το κατάλαβα, να ξέρεις. Ναι, από το, με την πάυση αυτή. Ναι. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ήμουνα όχι φανατικός, απλά αγαπούσα τον Παναθηναϊκό και πήγαινα γήπεδο πριν φύγω για Αμερική, αλλά μετά κάπως μου έφυγε όλη αυτή η κάψα γενικά για την ομάδα. Το ποδοσφαίρο ή του μπάσκετ, πού έτσι είσαι πιο πολύ? Ήμουνα περισσότερο του μπάσκετ και αγοράζω και διαρκείας όταν πριν φύγω. Εκεί δεν πήγες να δεις λίγο Los Angeles Lakers, κάτι Clippers, οτιδήποτε? Και βέβαια. Πήγανε και Clippers και Lakers. Ήταν μεγάλη εμπειρία. Στο marketing αυτή είναι χιλιόμετρα μπροστά, φίλε. Ελπίζω να πήρες πολλά ερίσματα από τον τρόπο που λειτουργούν και πώς πουλάνε τον εαυτό τους και πώς, τέλος πάντων, κινούνται στην καθημερινότητά τους. Είναι έτη φωτός μπροστά από όλους μας. Αυτή είναι ένα γεγονός. Ναι. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ειδικό μάθημα και στη σχολή γι' αυτό. Το πώς να προβάλλεις τον εαυτό σου προς τα έξω και τι δημόσιες σχέσεις να κανονίσεις και όλα αυτά. Είναι όλα βοηθάνε, βέβαια. Εγώ τη φίλο συνάδελφό σου έχω. Νομίζει ότι είναι ήμο, εξαφανίζεται από παντού, κάνει μία ανάρτηση στο Facebook κανένα 4 χρόνια. Εντάξει, και άμα του πω πάμε σε καμιά κοινωνική εκδήλωση, με θεωρεί όργανο του σατανά, να ξέρεις. Γίνεται δουλειά αυτά, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζω με τους συναδέλφους σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Ελπίζουμε να... Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να φύγεις ψηλά. Να κάνεις τη δικιά μου καριέρα, όχι του Κόλκα, γιατί εγώ είμαι πιο celebrity από αυτόν. Είμαι πιο δεν τον βλέπω, να ξέρεις. Δηλαδή είναι αόρατος μπροστά μου. Παρότι είναι 2-8, εγώ είμαι, είναι ένας αόρατος. 27 χρόνια celebrities, ο Κόλκας είναι τελευταία 7. Καλά που έχει συνωνυμίες και πατάμε στο Google και βρίσκουμε Γιαννούλης. καλά που υπάρχει. Τι λέει τώρα το κομμάτι. Ο Google, αυτοπροσώπος. Ο Wikipedia. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Θάνο, στην καριέρα σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα έρθει να μας βρει να κάνουμε εδώ πέρα μια ωραία εκπομπούλα. Αν μας τα πει και όλα, που γιατί μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια σας. Νίκος Αντιρεάλ, ο μεγάλος μπασκετικός παίκτης του στοιχήματος. Σύμπα, παίξ' το. Στο μείον 7 την πήρα. Τι κάνεις, δε, Κιμπόκο? Κιμπόκο, τι κάνει επεισόδια, πετάς μετά τα πατατάκια και... Μετά λέει ότι δεν κάνει μανούρες. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα τιμωρηθεί η ομάδα, αγόρι μου. Αν το ποτήρι μου. Το ποτήρι πλαστικό είναι, αγόρι μου, δεν είναι, τζάμπα είναι. Λοιπόν. Δεν μου δίνει cash out, κοίτα να δεις το... Λαύριο. Λαύριο. Λαύριο, πάω. Λαύριο με το Λαύριο, είδες, το έκανα το χιτάκι. Τι βλέπει ο Παναγιωτάκης? Παναγιωτάκη, τι βλέπεις Λαύριο, πάω. Εκτός έδρας. Μάμα παίξω. Να δει μας παίξω, γιατί μάθημα και δεν θες να πεις. Λαύριο, πάω. Ναι, δύσκολο, ναι. Παιχνίδι, γιατί όταν παίρνουμε με το Λαύριο κάτω, χάνουμε πάντα. Χωρίς τον γραμματεία Βαγγέλη Μαγαρίτη, και ωραία, τον άρρωτο τον Κόναρη. Έκανε προπόνηση σήμερα, να ξέρεις. Έκανε. Ναι, ψηλό έκανε. Όχι, έκανε, αλλά αύριο. Άρα διάβασε εφημερίδα. Διάβασε εφημερίδα. Τι χθες είναι. Μπορεί να πέσει. Ο Λίνος που παίζει καλά. Το ψεφώνησες το Λίνο. Ο Ρουσικόπουλος παίρνει πολύ καλά τη θέση. Τη θέση του Μαγαρίτη. Τι θέση είναι αυτή στο μπάσκετ? Το μπάτσι περιμένουμε τώρα τη Δευτέρα. Γύρισμα. Την κλείνω. Τι σε δείχνει ο Κόλκας, ρε? Τι είναι αυτό? Είναι ο Χρυσικόπουλος. Πες το, τι βλέπεις? Τέσσερις νύχτες βγήκαμε παγανιά. Τεσσάρι, ρε. Και τώρα περιμένουμε την κλήρω τη Δευτέρα ή να πετύχουμε με τελικά. Α, το κύπελο. Ναι. Τη Δευτέρα είναι. Τη Δευτέρα μάλλον. Ή το... Παοκίμι, Παοκίμι.
ο τελικός αγίας στην Κρήτη. Ή Κίνη, ή Παναθηναϊκός, ή Ολυμπιακός. Αυτά τα δύο ζευγάρια είναι. Αποφασίσαμε τώρα Κιμποκό. Πάω Κίνη μας βολεύει. Άντε χοντρά Κίνη πάω. Θέλω να με ρωτήσω κάτι. Τι να ρωτήσεις. Για τον καιρό θα μας ρωτήσεις. Όχι. Τι είδες πάλι. Για το... Super Link. Ωπα ρε εμείς. Δεν πήρα. Το Super Link. Πες μου πόσες εφημερίδες έχεις στο σπίτι σου. Πολλά. Και κολλημένο όλο τον τύπο ΠΑΟΚ. Δεν με έβγαλες μια φωτογραφία που σου είπα το δωμάτιό σου. Δεν έβγαλα. Τώρα να τα δεις. Α, έχεις. Το πιο παοξίδικο δωμάτιο στον κόσμο. Παντού αφήσες. Εσύ. Ο Παναγιώτης. Και Μπόκο, εντάξει, η ζωή του να πάω. Πάω και με. Τι ψάχνεις τώρα, διαβάσεις μέρες στον αέρα, μας χασίψεις και εδώ. Ήρθες εσύ να μας χασίψεις και πάω. Παναγιώτη, σε φέρω μια κοκακόλα. Το το καλάδο. Κοκακόλα, μαθρακικό. Όχι. Γιατί. Άμα πιεις κοκακόλα, τι απάντησε. Πειράζει τα νεύρα. Τέλος, άμα πιει κοκακόλα, μην κοιράζει ποτέ κανένα στον Παναγιώτα ή κοκακόλα, παιδιά σου, χωρίς πλάκα. Σοβαρά παθαίνεις από κοκ. Ναι. Γίνεσαι κόνονο βάλβαρος. Τι γίνεται, Χουλκ. Ποδόσφαιρο έχουμε. Α, έχουμε. Αυτό ήθελα να πω. Είδες που το θυμήθηκα. Σου είπα, Super League δεν το πιάσες. Σε έκανα πάσα. Αύριο ανοίγει η αυλαία του Super League του 13 αγωνιστικές. Είναι δύο παιχνίδια Σαββάτου. Του Σαββάτου και πέντε παιχνίδια του Κυριακή είναι. Το πρόγραμμα το πρόγραμμα της Super League είναι την Κυριακή 3.30 ώρα. Άστο στο Σάββατο, Μαμά πέρας τρίπος πας για ένα. Πέντε και τέταρτο. Ναι. Ο Πάκ πότε παίζει. Είναι πάλι Γιάννενα. Με ποιον είπε τα μου. Αστέρα Τρίπολη, πα Γιάννενα. Αστέρα Τρίπολη, πα Γιάννενα, 5 και 4. Και 7.30 ΑΕΚ Λαμία. Οχ. Δέρμπι, το είπε με πόλωση. Πιστεύει η Λαμία πολύ. Λαμία. Την Κυριακή. Με ποιο ξεκινάμε. Την Κυριακή έτσι. Ξανά ώρα. Ρυθμίση ώρα. ΑΟ Τσάντσι. Ολυμπιακός. Πειραιός. Εγώ σε λέω. Τι θέλουμε σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ λέω να κόψει τον Βαλμούτη Σάντι τον Ολυμπιακό. Να μην πάρει ξανά και πάρτι τη, απλά να κόψει τον Ολυμπιακό. Ναι, να κόψει να μην μα φτάσει άλλο. Τι να μα φτάσει, δεν μα φτάσει. Ολυμπιακό λέει παιδιά εκεί 26. Εμεί έχουμε 32. Ναι. Άμα κερδίσουμε εμεί, πάλι μένουμε. Μετά ποιο παίζει. Μετά τον Ολυμπιακό. Ατρόμητος Άρης. Απρόμητος Άρης. Απρόμητος είπε δε μαζί. Ο Απρόμητος. Ο Απρόμητος πάει πολύ καλά στη βαθμολογία. Πάρα πολύ καλά. Το ξέρεις ότι τα λες καλύτερα από το μέσο δημοσιογράφο. Εμείς δεν παίρνουμε πιο καλά από αυτόν. Και κριτική στο Λουτσέσκου. Απρόμητος Άρης. Το άλλο. Τρίτη φορά. Το άλλο. Το άλλο. Εσύ είπες ότι θα πεις, δεν το έχω πει όλα. Τα θυμάμαι απ' περίμενα. Ο Πάουκ πότε παίζει, ρε. 5 φορές σε ρώτησα. Τώρα, ρε Γιάννη. Αφού τα έχει μάθει με τη σειρά και σταμάτα αυτό το πράγμα. Τον κόβεσαι με το απείρωτο. Απρόμητο. Απρόμητο. Περίμενα. Ατρόμητο Άρη είναι. Ναι. Ξεκινάει και το Παναθηναϊκό Φενέρ. Ο Μπράντο. Έλα, τα βρήκα, τα βρήκα. Τα κλάματα εκεί πέρα. Όφη Παναθηναϊκό. 5 και 4. Όποι Παναθηναϊκός πάτη δυσία θέλει όποι νίκη. Γιατί όποι είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική. Πρώτη τελευταία θέση. Θέση μαζί με τον Απόλλον Σμύρνη. Πιο κάτω από τον Σμύρνη. Τελευταίο τι είναι. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ παίζει. ΠΑΟΚ ΑΕΛ Λάρισα. Με τον Κούδα. Όχι τον Κούδα, τον Κούγια. Κούδα. Ναι. Θα κερδίσουμε. Πάτε δυσία να την κρίξουμε τη Λάρκα. Και τη Δευτέρα τι έχει. Εγώ νομίζω με ένα 0 θα ρίξει αυτό.
Δευτέρα, Πανετολικός Απόλλων Σμύρνη. Πανετολικός Απόλλων Σμύρνη και. Το άλλο. Πανιόνιος Λεβαδιακός. Τώρα το είδα. Πανιόνιος Λεβαδιακός. Ωραία. Επειδή κουράστηκες για να πεις το πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα που έχει ακουστεί σε μεγαλύτερη διάρκεια στην ιστορία των προγραμμάτων. 10 λεπτά να υποδεί ένα πρόγραμμα. Μπράβο στο Κιμπόκο. Τα κατάφερες. Άλλοι συνάδελφοι το έχουν πει λάθος. Εσύ το πες σωστά τουλάχιστον. Άλλοι το γράφουν λάθος. Άλλοι το γράφουν λάθος. Γεγονός είναι αυτό. Πάμε στο τελευταίο. Και η Φενέρ έχει την κατοχή, προηγείται και 6-7 του Παναθηναϊκού σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ο Πασκουάλ με ένα τρίκ με τον Αντιτοκούμπο για να κυνηγάει το Βέσελη, το έκανε αυτό. Ναι. Μέχρι το Βέσελη έχει 2 rebound, ένα κερδισμένο αθλητικό και τώρα ένα φάουλ. Μα δεν μπήκε. Είδες, δεν είναι κατευθείαν. Δηλαδή, πόσο λάθος ξεκινάει ο Πασκουάλ. Εξήγησε το με αυτό, γιατί μου το έλεγε στο διάλειμμα. Στο είπα στο διάλειμμα. Ο Πασκουάλ, μάλλον Αντιτοκούμπο, είναι για να έρχεται από τον πάγκο. Δεν μπορούσε να το αλλάξει. Το παιδί είναι αυτή η ιστορία του. Παίζει 20 φορές καλύτερα από τον πάγκο. Τώρα θέλει να αποδείξει στον προπονητή του και σε όλους. Ότι πρέπει να το ξεκινάει. Ότι ναι, αξίζει να είσαι στην πεντάδα. Αλλά Βέσελη, άντε. Ναι, συνέχισε. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Κάνει αμέσως φάουλ. Θέλει να ρίξει τάπα σε όλους. Θέλει να κλέψει όλες την κάθε πάσα. Θέλει να βάλει όλα τα καλάθια μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Γιατί νομίζω ότι θα το βγάλει ο προπονητής. Αυτή την κακή νοοτροπία. Ναι, και δηλαδή, απειρία. Θέλει δεν να τα κάνει. Όμως. Όχι, δεν είναι απειρία. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι αυτό το πράγμα ότι. Δεν ξέρει, φίλε, μπορεί να, η ενέργειά του να μην μπορεί να διασέψει. Τρέχει με τόσο γρήγορα. Είναι σε όλες τις φάσεις μέσα και έτσι κάνει φάουλ. Άρα τι κάνει. Θα κάνει δύο φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπαμ, μπαμ. Ναι, και μετά και δύο ζωή. Είναι εκτός παιχνιδιού. Δεν ξαναπαίζει. Δεν ξαναπαίζει. Δεν μπορεί να πάρει χρόνο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Βγήκε από το παιχνίδι. Ποιο Γιάννη. Ο Αντιτοκούμπο. Τι κόλλησε τον Μπασκόνια τσεσικά. Είδες, είναι σε όλες τις φάσεις μέσα τα χέρια του. Όποτε θέλουν να σφυρίζουν οι διαιτητές φάουλ. Να το φύρε. Άλλος ήταν αυτός. Θα το κάνω Κάλλιντς. Επιθετικό στο Λάγκφορντ, νομίζω ότι Μούφα. Το πήρε ο Λάγκφορντ. Ναι, το πήρε ο Λάγκφορντ. Αυτή η κοπέλα που χορεύει από πάνω με το πλαστικό βυζί, τι είναι. Γιάννη! Αυτό είναι το My Style Rock στο Γκαλά. Το οποίο επιτέλους έβαλε τα κορίτσια να αντιθούν με φτερά και πούπουλα. Ναι. Γιατί γελάζει ο Παναγιώτη. Πώς τη λέει την κοπέλα σου, ρε. Ε? Πώς τη λέει την γυναίκα σου, την κοπέλα σου. Αντωνία. Πόσα χρόνια την έχεις. Πολλά. Πόσα. Δεν θυμάμαι, πολλά την έχω. Δεν το ξέρει. Τη το είπες. Ναι. Τι την είπες, την αγαπάς? Την αγαπάω. Για γάμο? Ακόμα. Τι, είσαι μικρός? Αυτή πόσα χρόνο είναι? Δεν θυμάμαι. Θα ρωτήσω την κόρη του Διαμαντή, τη Γογό. Είναι φίλη με τη Γογό. Ναι, ξέρω ότι είναι. Δεν κάνω πλάκα, τώρα δεν σε πειράζω. Αυτό λέω, σκέφτεσαι να παντρευτείτε, θέλεις να παντρευτείς. Θέλει, Αντωνία, θέλει να βρει ένα καλό παλικάρι όπως και εγώ. Τι παλικάρι θα σε βρεις? Θα την πάρω. Την είπες? Έρχεται έτσι το μαγαζί, πίνει ένα καφέ και τη λέμε, λέω... Διαμαντήστε και αυτά. Ετοιμάσου. Να πρώτα να αραβανιστούμε και μετά να παντρευτούμε. Καλά, ναι, να κάνεις κάτι 2 χρόνια αραβωνιασμένος και μετά μη σε πιάσει η κορόιδο. Λοιπόν, κοίταξα δεις. Εγώ όταν παντρευτώ... Πρέπει να την πας εκεί πέρα, δεν να την πιέζεις. Όταν παλεπτώ εγώ ποτέ δεν θα χωρίσω. Τι να χωρίζεις, δεν χωρίζεις. Μα το ξέρω. Και τα παιδιά μου. Με μία με κόπο να ψάχνουμε και δεύτερη. Και με την γυναίκα μου. Μ' αρέσεις. Έτσι είμαι και εγώ, φίλε. Τι έτσι είσαι κι εσύ. Γιατί αν παντρευτώ μία δεν θα χωρίσω. Εντάξει, δεν παντρεύεται κανένας για να χωρίσει, ρε φίλε. Τυχαίνουνε. Εγώ ξέρω κάποια 56 που ήταν σίγουρα θα χωρίσουν πριν παντρευτούν. Εγώ ένα πράγμα είναι. Έλα. Για λέγε. Θέλω ένα πράγμα. Γιάννη. Έλα. Να σε πω κάτι. Μίλα στο μικρόφωνο. Μυστικό.
Αφού είμαστε στον αέρα τώρα, αφού είμαστε στον αέρα, μας ακούν τώρα 10.000 κόσμος. Μπορώ να πω για τη μένω, όχι. Όχι. Ένα πράγμα είναι ότι ο Γιαννούλης έπεσε και πότε χρόνια έπεσε Γιάννη τον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό ένα χρόνο. Ένα. Τον Άρη. Δεν θυμάμαι. Ούτε έναν. Στον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ πολλές φορές. Τον ΠΑΟΚ ήσουνα... Και αρχηγός ήμουνα στον ΠΑΟΚ. Όχι. Τι όχι ρε. Που ήσουνα στη Λαμία, τον τελικό με τον Πανιόνιο, που δεν σε έβαλε ο Λάιο να πέσεις. Έπαιξα ρε, τι λες τώρα. Έτσι λέει ότι έπαιξε, επειδή ποτέ το ξεχάσαμε ρε γόρι μου. Ωραία, μπες στο ίντερνετ. Google. Ναι. Τρεις πόντους και... έβαλα, Παλικαρίσιο στον τελικό. Μπράβο, Λαμία, πάω Πανιόνιο, που πήραμε το κύπελο Ελλάδος. Το Final Four. Στο... Yeah. Πάω ΚΑΕΚ, στο τελικό του 99. Α, ναι. Και πάω ΚΑΕΚ, το τελικό του 99, που βγήκε και τσίπησε κατά λάθο τη μύτη του Κασούτσι, του Λευτέρη. Έσπασε τη μύτη του Κασούτσι, ναι. Ούτε εσύ θυμάσαι, ο Κιμπόκο περισσότερο θα θυμάται. Και ο Φράγκι Κίνγκ, αυτός ναι, με χτύψε, ρε. Ναι, και ένα άλλο που έπαιρνε το παλαιότερο σπορ, πάω κάρι, το μουσείο το βλέπω, το μουσείο του ΠΑΟΚ, που έχει τα αγκαλιά τον Παναγιώτη του Λαζέλη, που ναι, έπαιρνε ΠΑΟΚ κάρι. Κερδίσαμε το παιχνίδι. Ναι, και το πήρε αγκαλιά. Αγκαλιά, βέβαια, όταν είσαι συμπαίκτης με κάποιον, όταν είσαι σε μια ομάδα, είσαι αγκαλιά και φυλάκια. Ο ΠΑΟΚ το προμπάσκετ. Ο Πάκου τον Πάτσο ήταν... Έχει πολλούς τίτλους από το πρόσφαιρο. Άλλασε πολλοί προπονητές. Τους τρώγαν όλους Κιμποκό. Όλους. Όποιος δεν έβαζε έπρεπε να φύγει. Ναι. Τώρα ο Μαρκόπουλος που έβγαλε τον Πάκου ρίτη φορέ. Ρίτη θέση. Γιατί τον διώσανε. Δεν τον διώσανε. Τέλειο συμβόλαιο. Άλλαξε. Τελείως. Δεν μάλωσανε. Ο Παπαθεοδόρου είναι καλός προπονητής και έβγαλε τον Πάκου ρίτη θέση. Μακάρι να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Αφού έχει συμβόλαιο, ρε, θα τον κρατήσει. Είναι καλός. Τώρα, άμα έπαιζα εγώ, θα ήμουν καλός παίκτης. Πολύ καλό θα έπαιζε. Θα ήμουν ο καλύτερος ή μέτριος. Καλός, πολύ καλός. Εγώ ένα πράγμα. Όχι καλύτερος, θα είναι πολύ καλός. Ένα πράγμα. Ποιος είναι καλύτερος παίκτης, εγώ ή ο Μαργαρίτης. Εσύ. Εγώ ένα πράγμα τι θέλω. Γελάς, Εγώ ένα πράγμα. Τι, ήμουν καλύτερο παίκτη από ό,τι είναι. Γιάννη, ποιο μάτι ήταν που πέσαμε την Τούμπα. Δεν θέλω να την πω από την ομάδα. Αλλά ποια ομάδα ήταν που πέσαμε την Τούμπα. Με την Καλαμαριά ήταν που έφαγε τεχνική ποινή. Έφαγε τεχνική ποινή. Και πήγε να κάνει έκταση. Τη γραμματεία και δεν θέλω να την πω αυτή την ομάδα. Δεν θέλω να την βάλω το στόμα μου. Έλα σαμάτα, είσαι και παράπονο. Τέλος πάντων. Πάντων Γιάννη, ήσουν ο πιο καλός μπαλομπολίστας του ΠΑΟΚ. Μπαλομπολίστας. Μαζί με τον Παναγιώτη του Λαγγέλη και με τον Γιώργο Σιγάλα και τον... Τον είχαμε ρώτησε. Γιατί τώρα που το θυμήθηκα, ήθελα να συγκυώσω τώρα, το θυμήθηκα. Γιατί με έβαλες και σε αγόρασα μπλούζα από τους Μακεδόνες. Τι? Πότε έγινε αυτό? Με έχεις. Πού ήταν οι Μακεδόνες στο. Θυμάμαι το παλιό, με το Σοζέτο. Ναι, πού ήταν ο σύνδεσμος. Κωνσταντινούπολης. Α, μπράβο. Εκεί που γίνεται το μετρό. Το μετρό, α, μπράβο, εκεί, στο ημιόροφο. Έρχεται ο Παναγιωτάκης και μου λέει πάνε με λίγο λέει στους Μακεδόνες έξω από το Palette Sport. Το λέω έχω δουλειά, θα με πας. Άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα στα μάξι. Τέλος πάντων, άντε τον πάω να δω και τα παιδιά, πάω εκεί πέρα. Είναι ο μασκοφόρος. Όχι, δεν ήταν ο μασκοφόρος. Ήταν, είχε έρθει εκεί πέρα ρε. Ναι. Είχε να δει, ναι, αυτό. Και το λέει το μασκοφόρο, λέει μου αρέσει αυτή η μπλούζα που έχεις. Και λέει θέλω μια ίδια. Το λέει ο μασκοφόρος, αυτή κοστίζει τόσες δραχμές, ξέρω εγώ. Λέει μια νομίζω εδώ πέρα, λέει. Την έχω. Σε έφαγε. Αφού την αγόρασα εγώ. Σε έφαγε. Με έφαγε. Μπράβο και το βιβλίο.
εδώ που κάναμε τη Χάν, το γλώντα μπάσκετ. Λοιπόν, Κιμπόκο, τι είσαι, το τέταρτο μου παιδί, βαφτιστήρι μου είσαι, τώρα που το θυμήθηκα. Τ' αγαπώ, αγαπώ. Με αγαπάς, ναι, και εγώ σε αγαπάω. Εσύ με λίτο θες. Εγώ σε λίτο, όχι. Να σε πω, Γιάννη, το βιβλίο του Βασίλη του Σκουντή, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, το 87. Και μου λέει, αγόρασα με το βιβλίο. Εντάξει, Παναγιωτάκη, τι θα κάνουμε. Αγόρασα ένα για τον Νίκο, τον γιο μου, ένα για τον Παναγιωτάκη. Εγώ το έχω διαβάσει ακόμα. Εγώ το κάνω. Εντάξει, Γιάννη, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είσαι βιβλιοφάγος. Είμαι. Εντάξει. Ήτανε 14 Ιουνίου. Τι έχασε όλο. Ο φίλος Συρίγων. Τι έχασε. Σε χωρέτονα, έλεγε μετά. Δεν κερδίζει ποτέ ο Παναγιωτάκη. Βαράτε όλοι. Βαράτε όλοι. Πίσω, Φενέρ, είναι, βαράτε πίσω. Όλοι. Δεν βάζει ο άλλος από κάτω, μόνος του. Βαράτε, δεν ξέρω. Όχι, είναι ξύλο. Βαράτε το στο στοίχημα. Δεν τρώει πολλούς πόντους. 21 έφεξε την πρώτη δεκάλεπτο. Δεν είναι σωστά. Πόσο? 21-19. Εντάξει. Σε σκάβει πιο Γιάννη, πολλά. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια είναι, είναι αυτή πάλι. Ωραία. Τι σ' αρέσουν πάνω για τα εξανθιές ή μελαχρινές. Ποια είναι η τέτοια είναι. Είναι Όχι, η Έλλη είναι αυτή. Είναι παίχτρια, έβαλε περούκα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τότε ο φίλος Συρίγος σε χωρέτονα. Ναι, είπε. Επειδή τον γράφανε, και τον το τελικό έτσι, το μεγάλο βρίαμβο. Η Ελλάδα είναι πια και τον τελικό το βρίαμβο, τα Σιλεκίτη. Έτσι είπε. Όλη η Ελλάδα βγήκαν στον πρόβλημα. Εμένα μου αρέσει ο Βασίλης Κουντή που έλεγε με τον Δημήτρη του Χαλιουργίου το Ευρωμπάτι το 2005. Ήταν που χάναμε από τη Γαλλία. Όταν έβαλε το τρίποντο, τι φωνάξανε. Θυμάμαι, θα το πω και αυτό. Όταν χάναμε από τη Γαλλία. Κεφάλι με έκανε πούτσα. Όταν χάναμε από τη Γαλλία 64. Εγώ έχω δουλειά μετά. Να πάω κανένα τρίο μετά. Και λέει ο. Αυτή είναι το Μαυρίδι κομμένα. Το Μαυρίδι εγώ. Μπράβο Γιωργάκη, μπράβο Γιωργάκη. Βάζει και για μας. Και λέει, και λέει ο Βασίλη του Κουντή. Μ' ακούτε? Ναι, ρε. Με λέει ο Βασίλη του Κουντή. Λέει, ποιο, Γκίτσι, ποιο, 5, 4, 3, βάζει το αγόρι μου. Το έπαθε. Ναι, Διαμαντίδη μου. Και πήγαμε τελικό και σηκώσαμε την κούπα με το Βεριάρι. Πού? Με το Βεριάζι. Τι είναι αυτό? Είναι το Βελιγράδι. Μέσα εκεί τη Σερβία. Έτσι. Καλά τα λες, ας το λαμόγιο σε κράζει τώρα. Και πέσαμε. Ακούγεται, καλά στο ράδιο. Άκουγες ράδιο Τάσο? Δεν άκουγες. Ευτυχώς. Το ξέρεις αυτόν, Παναγιωτάκη. Και φυλάκια στενή, θα μας γνωρίζει τόσο. Άλλες γιώρες θα κάσει. Άλλες γιώρες, εδώ με τρέγια, τα πείτε. Με τρέγια. Α, εγώ λέει κάτω μελό. Και με το Ζάχο, με τον Τρούλι. Διαμαντής τον έβγαλε μόνο του σήμερα. Τον άφησε έτσι. Δουλεύει ο Διαμαντής. Όχι, είναι πρωινός. Γεράματα, πάντα με το πρόγραμμα. Να δείξεις κατόγερος, πες τον. Τάσου, τι έγινε, φίλε, πού είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ, αγοράκι μου? Πού είσαι, Τασούλη? Είμαστε με αυτόν εδώ. Μόλις ξεκινάμε στο 103, στο σπορ 103. Και το φέρω διαμαντή στο κρύπτο. Στο 103 αρέσει, στο σταθμό απέναντι. Και το φέρω διαμαντή κάθε Κυριακή που κάναμε κουμπί. Μετά τα μάτς με σπάθες και τα λοιπά. Και έρχεται και κάθεται και διαβάζει τα πόδια πάνω, διαβάζει εφημερίδα τώρα. Παναγιωτάκης. Κάποια στιγμή ξεχνιέται και τον πιάνει λίγο μια νέστα και κάνει μια. Πού είναι τώρα στο μικρόφωνο, είπα στο μικρόφωνο. Κάνει μια ο Παγκαλίδη. Αμάνο υποπόταμο. Καλωδικά, καλωδικά. Καλωδικά, φίλε. Άστα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ έρω μου καλό. Τι κάνει? Ό,τι κάνει ακούγεται. Είπε, στάθη ήρθε. Ναι. Ήρθε για την κούπα, ήρθε. Ήρθε για να μα ψήσει. Να πάρει κούπα και σκουφάκι από τον Κόλκα. Ναι. Ένα μπουφέ θα είμαστε. Δεν έχει μπουφέ, το βράδυ δεν τρώμε. Έχει μπουφέ, όπως την κλειτώσαμε, δεν ζάμενε τίποτα. Ωραία αυτή. Ωραία αυτή είναι. Με μάλινο. Τεράγιο μπούπουλα. Ναι, ωραία τύπησα. Όμορφη. Έβαγα. Ένα. Πότε έφαγες, ρε. Ένα. Κουραμπιέ. Κουραμπιέ τι, ένα. Πώς το ψήρισες, ρε. Όντως, έφαγα και όταν ήρθα
Εδώ και έκανα που ήταν ο Κόρκα με ποιον ήθελα εδώ που έφαγα αγγλικά. Αγγλικά και χθες έφαγε αγγλικά. Ήρθες εδώ χθες πάλι. Ναι, μας έψαχνε. Δεν σου είπα Δευτέρα και Παρασκευή μόνο έχουμε κάθε μέρα ήρθε. Ήρθες σε μέρα, σε πάω 24 ήρθε. Α, ήρθε το πρωί. Α, ξανά ήρθες. Το τι με έλεγες παπά ότι δεν ξέρω που είναι. Δεν το ήξερα. Δεν 10 φορές τον είπα και το έγραψα και σε χαρτάκι. Λέω αυτή είναι η οδός. Όματα τώρα, τώρα το όματα. Πώς τη λένε την οδό. Βράγκο. Τι. Μπορώ να πάρω τι κάνω τούμπα και να κατεβαίνω κολόβου και είτε κάτω τα έρχομαι εδώ. Ποιο λεωφορείο πήρες. Το 14. Το 14 από τούμπα, Εγνατία. Ήμουνα... Με το 14 πήγαινα στο σχολείο. Ναι, το γεγονός ότι πήγαινε στο σχολείο. Ήμουνα το Μετρόπολη, ξέρω από τη Μετρόπολη. Πήγε σχολείο. Και παίρνω το 14 και κατεβαίνω για το Φία. Μακριά κατεβαίνεις, έχεις άλλες 5 στάσεις. Να ξέρεις εννοώ. Θα περπατήσει λίγο για υγεία. Πήρες κι άλλο βρεζό, αφού πάει μέχρι τέτοιο σου λέω. Πάει τέρμα ρε, από πάνω αφήνει. Εγνατία αφήνει. Θα έρχομαι να μιλάμε. Σ' αρέσει, ε! Πράγμα μου δεν είσαι όμως, 5 ευρώ κάθε φορά που έρχεσαι. Ο άλλος του με δίνει το Μητρόπολο Ρατόπουλο. Τι τον κάνω. Πήγαινε στον Ρατόπουλο, δεν τον έπιγε. Α, ναι. Α, αυτός είναι ο κολλητός σου. Ναι. Όλοι είναι κολλητοί μου και εσύ. Ο Ρατόπουλος τι ομάδα είναι. Άρη. Πετάγονται. Μάλιστα, λοιπόν. 23-26 23-26 είναι η ΤΣΣΚΑ. Πέρασε μπροστά η ΤΣΣΚΑ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι 15-20 που δεν παίζει καθόλου καλά η Φενέρμπαχτσε. Δεν παίζει καλά. Δεν παίζει καλά, αλλά βάζει. Αλλά είναι μπροστά 5 πόντους. Γιατί αν παίξει καλά, θα πληρωθούμε σίγουρα. 60 ευρώ μου δίνει η Κασάουτ από 20. Τι κάνω. Περιμένω, ε. Δεν ξέρω αυτά τα cash-out και αυτά δεν με πληρώνουν. Είναι να πάρω 200 και παίρνω 60. Α, παίρνεις 60 και φεύγεις. Ναι, αλλά μπορώ να πάρω 200. Τι έπαιξε τώρα, 40 ευρώ, 20 ευρώ έπαιξε. Πάρτα λέει. Ρουλά, πολλά πυλάκια. Θα σε δω την Τετάρτη. Την κουμπάρα μου κολλάει τον αέρα. Κάτι να έπαιξε λίγο. Από μόνο σου ρε. Τι ρουλίτσα μας ρε. Το κορίτσι μας. Η ρούλα είναι πάρα πολύ καλή. Η κουμπάρα μου δεν είναι καλή, εννοείται καλύτερη. Και ο κουμπάρος του είναι καλό. Ο κουμπάρος μου είναι ακόμα πιο καλός. Ο Σύφης είναι έτσι, ήταν παλιά, τον θυμάσαι από παλιά εσύ, το Σύφη. Εκδρομές και αυτά, Στην Τούμπα μέσα. Στην Τούμπα πώς μπαίνεις μέσα εσύ. Δεν μπαίνω, δεν μάθαινω. Άσε ρε ψεύτη. Πού. Στην Τούμπα. Την 7. Τότε γιατί λες δεν με αφήνουνε. Στο παρατάκι πού πας. Έχω διακία, το πρέλεπι με το έβγαλε. Δωρεάν. Ο Πρέλεβιτς πώς έκανε μετά από σούτρες βολές. Έτσι. Έτσι σκουπιζότανε. Ο Πρέλεβιτς. Έτσι έκανε. Έλα παιδιά. Ο Μπάνε έτσι. Του γιαγούρι. Και μετά έλεγε ιδρωμένος ήμουν. Γιαγούρι το γιαγούρι Μπάνε. Παιδιά ο Μπάνε. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Τι κάνεις ρε αγόρι μου. Τι κάνεις βρε ζών. Αλλαγή τον. Άντε βγάλε τον αρέ. Βγάλε το σύγχαμα ρε. Time out, τώρα δείξ' το time out. Μην πάει διαφημίσεις. Άντε ζών, πες. Μην πάει διαφημίσεις τώρα. Άντε παρατήσου ρε Πάουλ. Θέλει να πάει. Όχι πέθανε αν δεις στον αέρα, να κάνουμε και λίγα νούμερα. Ρε. Είμαι και τα πίδιο, παπά. Κάντε φάλο ρε να δείξεις time out. Όχι ρε, μην βάλτε καλάθι. Άμα πει καλάθι τώρα θα το ακυρώσω time out. Γιατί. Άμα βάλουν καλάθι ακυρώνει time out. Ο Σλούκα. Ο Σλούκι Λουκ. Ο Λούκι Λουκ. Ωρε τα πίδι. Ο παπάς ρε έπαιξε ένα παιχνίδι πριν 1,5 μήνα. Μα ζαλίσανε τα κλαμπατσίγκανα. Τώρα τι έχει κάνει. Εδώ και 2 μήνες. Ένα παιχνίδι έπαιξε. Και σα μπινιλικιάζει αρδάκια και αρδάκια. Εντάξει, άμα το κάνει αυτό και δεν το νορμάνει η πασχετική, τι θα κάνω. Εγώ θα κάνω το μάγκα. Γιάννη! Πάρτε ένα ρε! Γιάννη! Ο Μέλι, αυτός που δεν βάζει τίποτα. Ναι, δεν δίνει φάουλ. Γιάννη, Γιάννη, θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι. Εσύ πότε χρονιά πήγε στον ΠΑΟΚ? Το 92. 1992. Έπεσε και τον τελικό κόρα. Όχι, μετράει. Όχι. Όχι, δεν το μέτρησε. Όχι, δεν μετρήσατε. Καθαρό ήταν. Κατα... Αν δεν κάτσε φρόνημα. Στα λεφτά μας πάνω το βλέπεις δίκαιος. Μια χαρά, λίγο κατέβαινε. Δεν μετράει.
Αυτό το 77 έτσι κάνει μαλακή. Γιατί δεν έπεσε και τον τελικό κόρα. Ήμουν έφηβος τότε. Μικρότητο. Ναι, ήμουν στο εφηβικό. Εγώ λέω ότι είναι... Πήραμε κύπελο, πήραμε... Άρε, δεν μπορώ να το ψυχάσω. Μέτρη την άνε, δεν μπορώ. Τι πλακία καλό Φασούλα. Ποιος? Ο Φασούλας. Κολλητός του Κόλκα είναι ο Φασούλας. Κολλητός του Γιαννούλη. Τότε στο πρώτο παιχνίδι που ήρθε ο Φασούλας στο Παλέντε Σπορ, ήσουν μέσα. Ποιο παλέ, πάω και Ολυμπιακός. Πάω και Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι. Τι έριξες μέσα. Α. Τι είδες. Τελικά, καλά κάνανε η αστυνομία και εισέβαλε στην κλούβα. Αλλά που ήταν εκεί. Ε? Σάντουιτ. Δεν τα είπε. Τα πεινάγαν τα παιδιά. Πεινάνε τα παιδιά Κόλκα. Του έβγαλε όλου από το λεωφορείο. Του έβγαλε όλου από το λεωφορείο. Και λέω Παναγιωτάκη μετά από τόσο κλάμα που έριξε, στέγνωσε. Μου λέει πεινάω. Πεινάω. Με κλάμα έτσι πεινάω. Του λέω πεινάστε, του λέω. Ναι, και λέει πάρει για όλου μα. Γιατί τον βάζαν οι άλλοι. Και λέω πεινάτε ρε. Λέει πεινάμε, αλλά δώσ' μας τα λεφτά λέει. Και λέω όχι που στήριξε, πάμε στο βρώμικο. Και λέω όσο με γασκάστε, φάτε, λέω όσο, πόσα, πέντε σάντουιτς, με λουκάνικο, βρώμικο. Και λέγανε, να μην τρώμε λέει, ένα-ένα λέει. Λέει δώσ' μας λέει τα λεφτά, λέω όχι λέω, θα φάτε. Τα λεφτά ήθελε να πάρουν, τι ήθελα να πάρουν, κοκακόλα ήθελα να πάρουν. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, εντάξει. Έλα, αλλά, ξέρεις, ήταν η πρώτη φορά όμως, τώρα χωρίς πλάκα, ήταν η πρώτη φορά που είδα πώς τους μαντρώσανε. Δηλαδή, δεν είχε και δεν είναι ωραίο πράγμα. Πέσαν και κάτι φαπόνια εκεί πέρα. Πόνωσε με το τάβλι. Εντάξει, δεν είναι. Να μην γίνει, υπάρχει βία μέσα στο γήπεδο. Να μην υπάρχει βία απ' έξω. Να μην υπάρχει βία απ' έξω, δεν ήταν κήρυμα και τα παιδιά. Εντάξει, και αυτοί δουλεύουν, να μην είναι για όλα δικά μας. Εμένα μου φάωσα με το τάβλι χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Με τάβλι. Με τάβλι. Δεν είχε μείνει με το τάβλι που είχαμε στην κλούβα. Είχαν τάβλι με στην κλούβα. Ναι. Να μου πεις τόσο όσο περιμένουν. Τέλος πάντων, έφτασε 10 η ώρα. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο μας. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο μας. Και τα πούμε τώρα τη Δευτέρα. Έχεις. Τι ώρα. 8 με 10. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιωτάκη. Πώς το λες ο Πίθτο, ρε? Καφάς. Πώς? Καφάς. Καφάς. Καλά το λέω. Καλά το λέω. 30 χρόνια φύγει και δεν ξέρω το Πίθτο, στην τροπή μου. Ε. Το Κιμπόκο ποιος το έβγαλε? Ο Διαμαντής. Γελάς, τι γελάς ρε. Το Κιμπόκο ποιος το έβγαλε? Ο Διαμαντής. Πώς, τι είπες και σε έβγαλε, τι ερεθίσμα. Γιατί είναι ένας ποπόταμος. Ποπόταμος. Γι' αυτό. Ότι μοιάζεις με υποπόταμο. Για πες τη λέξη υποπόταμος. Ποπόταμο. Και έβγαλε από αυτό βγήκε το Κιμπόκο. Ένα άλλο πράγμα. Εσές στη Θεσσαλονίκη για το παιδί που σκοτώσανε την Αθήνα έγινε πόλεμος. Μεγάλο πόλεμο. Πήρανε, Γιάννη, ναι. Πήρανε λαμαρίνες από το μετρό και σηκώτανε τη μεγάλη πόρτα του Άγιου Κυλιανού που είναι τα παιδάκια. Εντάξει, άσχημα. Είναι ζώα. Είναι άσχημα, πρόεδρε. Είναι άσχημα, μεγάλα ζώα αυτά. Εντάξει, μην μιλάς έτσι τώρα, εντάξει, είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνονται και... Τι δεν γίνονται, βάλανε φωτιά το πανεπιστήμιο και εγώ ήταν όλο. Εντάξει. Μάτα. Έλα, 10 και πήγε η ώρα. Κλείνουμε. Θα έρθεις τη Δευτέρα. Εντάξει, θα έρθουμε πάλι. Ωραίο είναι. Εντάξει, θα ρωτήσουμε τώρα. Θα ρωτήσεις και εσύ έξω όσους μας ακούσανε. Τους φίλους μας, ταξιτζίδες, να δώσουμε χαιρετισμό. Έχεις κανένα φίλο ταξιτζί? Έχω. Πώς το λένε? Ένας είναι ο ταξιτζής που είναι την Κρηματαριά, είναι το λένε Ρίστο. Ναι. Με τα γυαλιά είναι πολύ καλό. Είναι αυτό και τον άλλο δεν ξέρω πώς το λένε. Παουξάκι αυτός. Παουξάκι, ναι. Ωραία. Τον πούμε καλή βάρδια. Να πούμε καλή σε όλα τα παιδιά. Να έχει. Στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας. Του ταξιτζίδες, στους φίλους μας. Και του φίλου μας. Το ντουέτο, μάλλον τριπλέτο με τον Παναγιωτάκη. Και το φίλο μας τα λεωφορεία. Να έχουν καλή βάρδια. Και από μένα και τον.
Ταύρου Κόκκα, τον Γιάννη τον Γιαννούλη. Καληνύχτα σα και καλό Σαββατοκύριακο. Και σειρά παίρνει ο Ρέγκα. Ποιος? Ρέγκας! Ο Ρέγκας! Ο Τάσος! Σίγουρα, έλα, σίγουρα, πάμε.